επιχειρηματία στο κεφάλι και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η επίθεση έχει σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος. Σε συμβόλαιο θανάτου αποδίδει η αστυνομία την απόπειρα εκτέλεσης με στόχο τον 62χρονο επιχειρηματία που διατηρεί offshore εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διακίνηση ναυτιλιακών και αφορολόγητων ειδών μέσα στην πολυτελή βίλα του στη Βουλιαγμένη. Στις 4.30 τα ξημερώματα, ο εκτελεστής πήδηξε τη μάντρα της βίλας, πέρασε στον κήπο και πυροβόλησε εμψυχρό τον 62χρονο επιχειρηματία στο κεφάλι, στο πλατήσκαλο της εξώπορτας, ενώ οι κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν τη δολοφονική επίθεση. Ο κακοποιός, για να καταφέρει να μπει μέσα στη βίλα, πυροβόλησε μία φορά για να σπάσει το χοντρό κρύσταλλο δίπλα στην εξώπορτα. Ο κρότος του πυροβολισμού ξύπνησε τον επιχειρηματία, ο οποίος κατέβηκε στο ισόγειο για να δει τι συνέβη, χωρίς να κρατάει κάποιο όπλο στα χέρια του. Τότε ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή, που τον πυροβόλησε δύο φορές, μία εξ επαφή στο αριστερό μάτι και μία στο μυρό. Μέσα στη βίλα βρίσκονταν η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίοι στο άκουσμα των πυροβολισμών πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και αντίκρισαν αιμόφυρτο τον 62χρονο. Ο επιχειρηματίας που είναι ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον εκτελεστή και το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος και γι' αυτό ερευνούν κάθε ύποπτη συναλλαγή του.